Γεια σας φίλοι και φίλες του Feed the Beast. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Αν δεν κάνω λάθος είναι το 5. Θα ζητήσω κάπου εδώ συγγνώμη που έχω καθυστερήσει τόσο πολύ να βγάλω επεισόδιο. Αλλά ξεκίνησε η εξεταστική μου, ήμουν και άρρωστος και δεν θέλατε να μ' ακούτε να ρουφάω τις μίξεις μου καθώς σας εξηγώ τι κάνω. Οπότε καλύτερα που δεν έκανε επεισόδιο. Τέλος πάντων, τέλος αυτά. Τώρα είμαι καλύτερα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε τη σειρά μας κανονικά. Έχω ετοιμάσει και κάποια πράγματα για το Take It. Το πρώτο επεισόδιο είναι σχεδόν έτοιμο. Να ευχαριστήσω για τα subscribe, για τις εγγραφές που κάνετε, για τα likes στα τελευταία βίντεο του Feed the Beast. Χαίρομαι που έχετε απόκριση. Και ας ξεκινήσουμε λίγο στα γρήγορα. Είχα υποσχεθεί την τελευταία φορά ότι θα κάνουμε μαγικά. Από την τελευταία φορά μέχρι τώρα έχω κάνει αρκετή δουλειά. Έκανα αρκετές ώρες, γύρω στις 3 με 4 ώρες mine εκεί κάτω. Επίσης να υπενθυμίσω, όπως βλέπετε, επέκτηνα λίγο, μετέφερα τα μηχανήματά μου από εδώ, τα έφερα εδώ πέρα, έφτιαξα μερικά χόπερ ακόμα, και εδώ είναι τα αντικείμενα που έχω μαζέψει. Όπως βλέπετε εδώ τα diamond, βρήκα 40 διαμάντια, όπως είδατε και τα κεφάλια εδώ. Τι άλλο. Να θυμίζω ότι αυτό εδώ πέρα το πέτρωμα αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία θέση στο παιχνίδι, δεν ανήκει πουθενά, δεν κάνει τίποτα βασικά. Μάλλον ανήκει σε ένα mod, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι το Red Power, αλλά αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι. Ναι, δεν είναι του Red Power, είναι του EE. Και χρησιμεύε στα προς το Take It στο παλιό, χρησιμεύε για το για την αξία του, γιατί ήταν το διπλάσιο από τα διαμάντια, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχουμε τίποτα σε transmutation δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε τίποτα. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως βλέπετε έχω μαζέψει αρκετά redstone, 8-60 τετράδες, κάρβουνο, λάπις λαζούλι, χωμάμο, και ερχόμαστε εδώ τώρα. Μπόλικα κρίσταλα, θα πούμε για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα μαγικά μας κρίσταλα που χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη φορά στο τέλος του επεισοδίου για να φτιάξουμε το ραβδάκι μας. Να πω επίσης ότι στον επόμενο χάρτη που θα ανεβάσω τα πράγματα μου θα βρίσκονται εδώ μέσα σε αυτή την τσάντα. Πολύ απλά σπάτε το γκάμβα και παίρνετε το τσαντάκι με την πανοπλία μου, τα όπλα μου και ό,τι έχω επάνω μου. Επίσης έφτιαξα μερικά σακίδια, να δείξω λίγο στα γρήγορα πως φτιάχνονται αυτά τα σακίδια. Είναι πολύ απλό, λίγο μαλλί οποιοδήποτε χρώματος, μερικά σκοινιά, ένα chest, κάνα δυο πέτρες. Και σε τι χρησιμεύουν αυτά? Πολύ απλά, βλέπετε έχω σκοτώσει πολύ κόσμο. Να δείξω λίγο στα γρήγορα τι ακριβώς κάνουν αυτές οι τσάντες. Έχουμε το Miners και το Diggers. Ας βάλουμε αυτές στις θέσεις τους. Απλά είχα δύο μαζί μου γιατί δεν μου έφτανε μία. Ναι, όπως είδατε έβγαλα μερικά. Μισό λεπτάκι λίγο. Όπως είδατε βγάζω μερικά cobblestone εδώ. Και έχω πάρει ήδη αρκετά, αλλά δεν υπάρχουν στο inventory μου. Πάνε κατευθείαν στο Digger's Backpack. Είναι εδώ μέσα, πολύ απλά αν πάτε πάνω και πατήσετε δεξί κλικ μπορείτε να τα βγάλετε. Αν πατήσετε shift και δεξί κλικ μπορείτε να αλλάξετε το mode στο οποίο είναι το backpack. Αυτό εδώ χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να κρατήσετε έστω και ένα. Αν βάλουμε ένα εδώ πέρα,
Όπως βλέπετε, κρατάει ένα stack στο inventory. Αν τοποθετήσω ένα κάτω, το αντικατέστησε με ένα άλλο από μέσα από την τσάντα. Ας πάρουμε λίγο στα γρήγορα ένα αυτό εδώ. Και ό,τι περισσεύει το ξαναπετάει μέσα. Επίσης, το miners είναι για τα ores και οτιδήποτε, ας πούμε, τα διαμάντια μας. Αν πετάξουμε μερικά κάτω και περάσουμε, μάλλον όχι έτσι, όπως είδατε δεν είναι στο inventory, αλλά είναι μπήκαν μέσα στην τσάντα μας. Οπότε επίσης γίνεται το ίδιο με το κάρβουνο και σχεδόν με όλα τα άλλα μεταλλεύματα. Οπότε είναι αρκετά χρήσιμο να τα έχετε όταν πάτε για mine, για να έχετε χώρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ας τα πετάξουμε εδώ. Αυτό, για την ακρίβεια, ας κρατήσουμε μερικά. Τι έχω εδώ? Τα διαμάντια μας θα τα αφήσουμε εδώ μέσα, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Ωραία. Εκεί κάτω, εδώ πέρα έχω επεκτείνει, επίσης έχω φτιάξει κανένα δυο φάρμες, έχω βάλει πατάτες, λίγο σιτάρι και ζαχαροκάλαμα, τα οποία ζαχαροκάλαμα θα μας χρειαστούν, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, και θα εξηγήσω αμέσως τώρα γιατί είναι σημαντικά. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, ξεκινώντας με τα μαγικά μας, ας βάλω λίγο τον καμβά μου εδώ, ας αφήσουμε αυτά εδώ πέρα, το μπορεί να μας χρειαστεί. Ας ανοίξουμε λίγο να πάρουμε και τα υπόλοιπα, το σπαθί μας. Ξυπνάδα. Λοιπόν, ένα φτιάρι, ένα τσεκούρι, λίγο φαΐ και ένα μοχλό. Βασικά ο μοχλός προς τώρα δεν μας χρειάζεται. Θα πάρουμε λίγο ξύλο και, και το ραβδί μας οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ και πάμε λίγο πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα μαγικά μας. Θα φτιάξουμε το εξής. Φτιάξουμε τη φιλοσοφική μας λίθο, αλλά όχι ακριβώς, κάτι αντίστοιχο. Είναι αυτή εδώ πέρα, λέγεται Minium πέτρα, η οποία χρειάζεται την Inert Stone, η οποία φτιάχνει πολύ απλά με λίγο χρυσό, μερικά μέταλλα και λίγη πέτρα λιωμένη, που δεν είναι κάτι το δύσκολο να φτιάξουμε. Χρειαστούμε μερικά σίδερα παρεμπόλικα και μερικά χρυσά. Ωραία. Και πρέπει να έχω κάπου πέτρα λιωμένη, γιατί νομίζω ότι είχα. Είμαι σίγουρος ότι κάπου είχα. Νάτι. Ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε αυτό και ένα χρυσό στη μέση. Ωραία. Και εδώ θα μας χρειαστούν αυτά εδώ πέρα, τα οποία μαζεύεται σκοτώνοντας οποιοδήποτε είδος τέρας, βάζοντας τα πολύ απλά γύρω γύρω. Παίρνετε αυτό εδώ, το οποίο αυτό εδώ μετατρέπει, όπως και το, όπως και η φιλοσοφική μας λίθος, αν θυμηθώ πως. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Ανάτο. Οκ. Okay.
Τώρα εγώ κάπως το έκανα αυτό και δεν θυμάμαι πώς. Α, με το G, ωραία. Με το G, όπως άμα δείτε κάτω δεξιά, αλλάζουμε. Αλλάζουμε το τι μπορούμε να μετατρέψουμε σε τι. Όταν το κοιτάτε, βλέπετε αυτό. Τέλος πάντων, και μην ξεχνάτε, έχει διάρκεια ζωής η πέτρα σας, δεν είναι ατελείωτη, οπότε προσοχή. Και πάμε να δούμε. Επίσης, αν πατήσετε C, μπορείτε να βγάλετε το crafting table κάπως έτσι μαζί σας. Και πάμε λίγο στα γρήγορα να φτιάξουμε τα μαγικά μας κόλπα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λίγο χαρτί, λίγο ξύλο, ελπίζω να τα κάνω σωστά, και ναι, αποτυχάνω παταγωδός, χρειαζόμαστε βιβλία για αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι είχα αφήσει λίγο δέρμα εδώ. Ωραία. Α, επίσης έστησα μια φάρμα μαγελάδες έξω, θα την τσεκάρουμε λίγο αργότερα. Θα χρειαστούμε λίγο χαρτί ακόμα. Πάμε να πάρουμε. Okay. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, βολικό χαρτί, όπως βλέπουμε εδώ. Okay. Μερικά βιβλία. Τα βιβλία δεν τα λυπάμαι και τα φτιάχνουμε πολλά, γιατί θα τα χρειαστούμε και για το Mistcraft, να ταξιδεύουμε από διάσταση σε διάσταση, και νομίζω ότι είναι κάπως έτσι οι βιβλιοθήκες, και όχι δεν είναι έτσι, αλλά έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και ας φτιάξουμε, βασικά χρειαζόμαστε μόνο μία από αυτές. Και πριν φτιάξουμε αυτή, βασικά, για να δούμε λίγο πού θα το τοποθετήσουμε. Ναι, βασικά, ναι, δεν έχουμε να τοποθετήσουμε, απλά βάζετε κάτω το... Μισό λεπτό λίγο. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ωραία. Δεν ακούω τον εαυτό μου. Αν τοποθετήσετε κάτω τη βιβλιοθήκη σας και τη χτυπήσετε με δεξί κλικ με το ραβδί σας, παίρνετε αυτό. Αυτό εδώ τώρα είναι, λέγεται θαμονόμικον, και είναι κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια για τα μαγικά σας. Αν πατήσετε δεξί κλικ κρατώντας αυτό το βιβλίο στο χέρι σας, θα δείτε αυτό εδώ το interface, αυτή είναι εδώ, αυτό εδώ το πίνακα. Όπως βλέπετε είναι μαυρισμένα τα περισσότερα. Κατέβουμε λίγο πιο κάτω. Έχει αρκετά ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι από προεπιλογή. Οι συνταγές όλων αυτών των αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτή τη λίστα δεν υπάρχουν στο NEI. Πρέπει να τις ανακαλύψετε μόνοι σας. Θα κάνετε έρευνα για να τις ανακαλύψετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε λίγο. Θα φτιάξουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα ωραίο φως στην ουσία. Αλλά από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν θα τα δείξω στην κάμερα πώς γίνονται. Παρ' όλα αυτά θα βάλω στη σελίδα μου, αν όχι άμεσα, όταν λέω αν όχι άμεσα, όχι μαζί με το επεισόδιο, στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχω στήσει τη σελίδα, την επιπλέον, με τις συνταγές για το κάθε αντικείμενο από αυτά που έχω φτιάξει, ή τέλος πάντων πόσα υπάρχουν μέσα. Λοιπόν, και για να δούμε,
θα χρειαστούμε για να ξεκινήσουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα απλό μπουκάλι, ένα φτερό και λίγο μελάνι. Ωραία, θα χρειαστούμε αυτό εδώ το τραπέζι. Για περισσότερες πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε αυτά, για όσους ξέρω αγγλικά, για όσους δεν ξέρουν δεν πειράζει, δεν είναι και τόσο σημαντικά. Επίσης θα προσέξετε αυτό εδώ πέρα, τα βις, το ραβδί σας, αυτό εδώ που φτιάξαμε πριν, έχει μέσα του βις. Αυτή τη στιγμή το μικρό το ραβδί έχει 50, υπάρχουν και αναβαθμίσεις των ραβδιών, γιατί όσο περνάει, όσο μαθαίνετε πράγματα και συνταγές, θα μπορέσετε να φτιάξετε αυτά εδώ. Βλέπετε, το πιο ισχυρό ραβδί κρατάει 1000 βις μέσα. Το βις είναι κάτι σαν την άβρα στην ατμόσφαιρα, υπάρχει μέσα σε όλα τα αντικείμενα γύρω σας, και αν εκμεταλλευτείτε τα βις και κάνετε υπερκατανάλωση, κάνετε πολλά μαγικά, υπάρχουν άσχημες επιπτώσεις του είδους. Θα σας κυνηγάνε κάτι άσπρα φώτα και είναι αρκετά δύσκολο να τα σκοτώσετε, και θα το δούμε παρακάτω, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα κάνω αυτό που λέω σε εσάς να μην κάνετε υπερκατανάλωση. Λοιπόν, πάμε, αφαιρούμε, πάμε να φτιάξουμε μερικά τραπέζια. Εδώ, ωραία, έχουμε μπόλικα από αυτά. Το τραπέζι φτιάχνεται κάπως έτσι, είναι πολύ απλό, ας μην χρησιμοποιούμε αυτό το ξύλο, αλλά αυτό. 1, 2, 3 θα χρειαστούμε, όχι παραπάνω. Και θα κάνουμε το εξής, θα χρειαστούμε ένα τραπέζι εδώ και ένα τραπέζι εδώ. Όμορφα. Το μόνο του τραπέζι το χτυπάτε πάλι με το ραβδί σας και μετατρέπετε σε crafting table με μαγικά. Το πρώτο επίπεδο του crafting table, υπάρχει και πιο μεγάλο, θα το δούμε αργότερα. Και όπως είδατε, το ραβδί μου εξαφανίστηκε από εδώ και είναι εδώ. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα σε αυτό το crafting table αν δεν υπάρχει ραβδί μέσα, εκτός φυσικά από τα κανονικά αντικείμενα που δεν χρειάζονται βις. Αν χρειάζεται κάτι μαγικό, πρέπει να βάλετε το ραβδί μέσα, αλλιώς δεν μπορείτε να φτιάξετε πράγματα. Οπότε, αν ψάχνετε που είναι το ραβδί σας, ήταν εδώ μέσα. Προς το παρόν θα κρατήσουμε στο χέρι το ραβδί και θα πάμε να φέρουμε λίγο μελάνι, γιατί δεν νομίζω ότι έχω. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει εδώ μερικά καλαμάρια. Ωραία, πήραμε 2. Επίσης θέλω να φτιάξω ένα δωμάτιο για enchant, γιατί έχω 62 level και θέλω να τα εκμεταλλευτώ πριν πεθάνω κάποια στιγμή. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, θα φτιάξουμε τώρα το εξής. Χρειαζόμαστε και ένα φτερό. Φτερό νομίζω ότι είχα κάπου εδώ μέσα. Και όχι, δεν είχα. Δεν παίζει. Οκ, δεν είχα. Δώστε μου ένα λεπτάκι, πάω σκοτώσω κανένα κουτόπουλο και επιστρέφω αμέσως μετά. Επί τη ευκαιρία, εδώ είναι οι αγελάδες μου. Όπως βλέπετε, εκεί είναι το σπίτι. Okay. Πάω να βρω. Α, κοτόπουλο, εδώ είσαι. Okay. Μας έδωσε και το φτερό μας. Συγγνώμη.
και για να δούμε, έχουμε το φτερό, έχουμε, θα χρειαστούμε και λίγο γυαλί και είμαστε έτοιμοι. Έλα, μπες. Ωραία. Λίγο γυαλί, το οποίο λογικά κάπου είχα, δεν μπορεί να μην είχα ούτε γυαλί. Εδώ είναι, εντάξει. Και για να δούμε, φτιάξουμε λίγο τα μπουκάλια μας. Ωραία, ένα μπουκάλι, ένα από αυτό και ένα από αυτό. Δεν έχει σημασία πώς θα τα βάλετε, αρκεί να είναι και τα τρία μαζί. Παίρνετε αυτό και το κάνετε δεξί κλικ πάνω στα δύο ενωμένα τραπέζια. Και αυτό θα είναι το γραφείο μας. Τώρα, πατώντας δεξί κλικ εδώ πάνω, σας βγαίνει αυτό εδώ το περίεργο και περίπλοκο, όχι τόσο φυσικά. Θα σας εξηγήσω μέσα τι ακριβώς είναι. Όπως σας είπα, θα σας δείξω πώς γίνονται μερικά, όχι μερικά, ένα, για να δούμε λίγο τη διαδικασία. Χρειαζόμαστε λίγο κάρβουνο και μερικά ξυλάκια. Ωραία, και το κάρβουνο πήγε στις τσάντες. Ναι, φυσικά και πήγε στις τσάντες. Και η τσάντα μου εξαφανίστηκε. Ω ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όχι, εδώ είναι. Ναι. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Φτιάξουμε μερικές δάδες. Αυτές είναι πέρα αρκετές. Κάρβουνο έχουμε. Και ωραία, πολύ όμορφα. Λοιπόν, για αυτή τη διαδικασία θα χρειαστούμε χαρτί. Το χαρτί μπαίνει εδώ. Και μετά σε αυτά εδώ πέρα τα κουτάκια θα βάζετε τα αντικείμενα τα οποία θέλετε να κάνετε research, έρευνα επάνω. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τη δάδα, μόνο και μόνο γιατί ξέρω τη συνταγή. Πάνω κάτω δηλαδή δεν έχετε ιδέα, τυχαία, αν πατήσετε shift βλέπετε πάνω από το κάθε αντικείμενο τι στοιχεία περιέχει μέσα. Και ναι, προς το παρόν αυτό, μόλις βάλετε το αντικείμενό σας, δεν χρειάζεται να βάλετε μόνο ένα. Τώρα μπορείτε να τα απλώσετε επίσης, αν και είναι χάσιμο αντικείμενο κάπως έτσι. Μπορείτε να ανακαλύψετε και πολλαπλά αντικείμενα ταυτόχρονα, αλλά προς το παρόν δεν το κάνουμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυτό εδώ πέρα, το κομμάτι, το cursory. Ή thorough, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα ανακαλύπτετε πράγματα. Αν είναι στο cursory, στο πράσινο, ανακαλύπτεστε σιγά σιγά, αλλά κρατάτε τα αντικείμενά σας, υπάρχει περίπτωση να τα κρατήσετε, μεγαλύτερη περίπτωση, και να μην τα χάσετε. Ενώ αν είναι εδώ, ανακαλύπτεται γρήγορα, αλλά είναι το μόνο σίγουρο ότι θα χάσετε το αντικείμενο που έχετε εδώ και το ερευνείτε. Κάνετε πειράματα πάνω του. Λοιπόν, για να δείτε λίγο τι εννοώ, αν πατήσω έστω και μια φορά, όπως είδατε, χάσαμε το αντικείμενό μας. Ένα εδώ, 3, 4, 5, αλλά δεν βλέπω να κινείται κάτι. Οπότε πάμε κατευθείαν στο thorough και μπαμ, κατευθείαν έχουμε το lax. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίστηκε αυτό εδώ. Αυτό εδώ μπορούμε να το πάρουμε και να το να ξεκινήσουμε κάποιο καινούριο. Πατώντας, βάζοντας κάτι άλλο ή πατώντας ξανά εδώ. Λοιπόν, και μετά να το ξανεπιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε το ποντίκι μας εδώ, θα μας βγάλει αυτό εδώ πέρα το περίεργο, το οποίο προς το παρόν δεν μας λέει κάτι συγκεκριμένο. Βλέπουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει στο 37% αυτό εδώ το στοιχείο, οπότε πάμε να συνεχίσουμε να το φτάσουμε στο 100%. Και μόλις το φτάσετε θα δείτε αυτά εδώ πέρα γύρω γύρω και είναι στο 100%. Ωραία, βλέπουμε εδώ ότι πάμε να ανακαλύψουμε το Nitor. Προς το παρόν δεν βλέπουμε τίποτα, νομίζω μετά το 50% θα αρχίσουμε να βλέπουμε, να διαβάζουμε εδώ πέρα.
Οπότε αυτό δεν μας χρειάζεται άλλο. Πάμε να βάλουμε το καρβουνό μας. Και ναι, έχουμε αυτό εδώ το στοιχείο, το οποίο είναι τώρα στο 75%. Και ναι, μετά το 50%, όπως είπα, εμφανίζονται τα γράμματα, και διαβάζοντάς τα μπορείτε να καταλάβετε στο περίπου, να μαντέψετε τι άλλο μπορεί να χρειάζεται κάτι, κάποια έρευνά σας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Θα χρειαστούμε λίγο κάρβουνο ακόμα. Λοιπόν, και λαγκάρω τρομερά. Ωραία. Και γάμο το. Πάρουμε λίγο το καρβουνό μας. Εδώ. Και η έρευνα είναι έτοιμη. Μόλις είναι έτοιμη η έρευνα, την παίρνετε στο χέρι και διαβάζετε. Μπορείτε να διαβάσετε τη γράφη. Είναι ακριβώς αυτό που έγραφε στο χαρτί πάνω μέσα. Και σας λέει από ποια στοιχεία αποτελείται. Λοιπόν, πατώντας δεξί κλικ, τη μαθαίνετε την έρευνα. Αν δεν πατήσετε δεξί κλικ, δεν τη μάθετε, οπότε δεν μπορείτε να φτιάξετε το αντικείμενο. Είναι σημαντικό να πατήσετε δεξί κλικ. Και πλέον το στοιχείο που ανακαλύψαμε βρίσκεται στο βιβλίο, και αν πατήσετε πάνω του βλέπετε πώς μπορείτε να το φτιάξετε, τι στοιχεία χρειάζονται, και βλέπετε και πού πρέπει να το φτιάξετε. Όπως βλέπετε εδώ, λέει στο Crucible, και χρειαζόμαστε μερικά πράγματα ακόμη. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε λίγο ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό εδώ, το cauldron, τη δεξαμενή αυτή. Χρειαζόμαστε έναν κουβά λάβα, τον οποίο κουβά λάβα, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάπου. Όχι, δεν είχα, και ναι, είμαι ηλίθιος. Μήπως είχα εδώ, όχι. Ωραία, δώστε μου ένα λεπτάκι να πάω να φέρω. Και πρέπει να έχει κάπου εδώ κάτω, έτσι. Okay, είχε εδώ. Αλλά μόλις το πήρα και το άφησα. Α, όχι, εδώ είναι, εντάξει. Εκεί, ανεβαίνουμε πάλι πάνω. Και θα σας δείξω αμέσως γιατί χρειάζεται κουβάς. Θέλω να προσέξετε πολύ τι κάνω, γιατί το συγκεκριμένο mod είναι λίγο περίεργο. Να πω ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, χρησιμοποιεί, δεν είναι το κλασικό mod που απλά προσθέτει αντικείμενα μέσα, αλλά όπως είδατε πρέπει να να μπλεχτείς αρκετά στον κόσμο, να ασχοληθείς. Λοιπόν, θα σπάσω λίγο αυτό εδώ, και βασικά για να είμαστε και πιο ασφαλείς θα σπάσω λίγο πιο έξω. Αν βάλουμε εδώ τη λάβα, και ναι, καλά ακούσατε, θα βάλουμε τη λάβα κάτω. Ωραία, θα βάλουμε τη λάβα μας εδώ, και από πάνω θα βάλουμε το ωραίο μας, την ωραία μας τη δεξαμενή. Τώρα, για να γίνει μαγική δεξαμενή, παίρνετε το ραβδάκι σας και πατάτε δεξί κλικ, και έγινε μαγική δεξαμενή μας. Πάμε να φέρουμε λίγο νεράκι. Ωραία. Για να έχουμε κοντά μας, για να δούμε, μάλλον βάλουμε εδώ και αυτό. Ωραία. Να τα αντικαταστήσουμε με πέτρα. Και θα βάλουμε το νεράκι μας πολύ όμορφα, έτσι πράγμα. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο μέσα, αλλά δεν πειράζει. Παίρνοντας ένα κουβά και βάζοντας τον μέσα, και περιμένοντας μετά να βράσει το νερό, ακριβώς αυτό που ακούσατε, καλά ακούσατε, να βράσει,
όπως βλέπουμε μόλις έβρασε, πρέπει να περιμένετε να βράσει, αλλιώς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πάμε να συμβουλευτούμε το βιβλιαράκι μας, πώς θα φτιάξουμε. Χρειάζεται να ρίξουμε μέσα στο καζάνι μας 4 στοιχεία ίγνης, 6 στοιχεία λάξ και 4 στοιχεία ποτένσια. Τώρα, επειδή γνωρίζω ακριβώς τι στοιχεία είναι αυτά, άφησε το κάρβονο μου εδώ, ωραία. Θα φτιάξω. Βλέπουμε ότι η δάδα έχει ένα στοιχείο λάξ μέσα και το Nitor χρειάζεται 6, οπότε χρειαζόμαστε 6 δάδες. Και πάμε αμέσως να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, να σας το γυρίσω λίγο αυτό. Εδώ. Ωραία. Και χρειαζόμαστε άλλο ένα. Ωραία. Και επίσης θυμόμαστε ότι το κάρμουν έχει 2 και 2 από τα στοιχεία που από το Ignis και το Potentia. Οπότε χρειαζόμαστε 2 κάρβουνα και 6 δάδες. Χρειαζόμαστε 2 κάρβουνα και 6 δάδες. Πολύ απλά τις ρίχνουμε μέσα στο νερό και πάρουμε το ραβδί μας και κάνουμε δεξί κλικ. Παίρνουμε το αντικείμενό μας εδώ. Λοιπόν, κάπως έτσι κάνετε τα μαγικά σας. Αν το τοποθετήσουμε το συγκεκριμένο, χρησιμεύει ως φως. Είναι πολύ cool. Ας το τοποθετήσουμε προς το παρόν εδώ, μαζί με τα... Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο. Να δώσω ένα hint, ένα spoiler, ότι χρειάζεται πολλούς σπόρους εδώ, αυτούς εδώ, για το trade, τα βελάκια αυτά εδώ χρησιμεύουν σε πάρα πολλές συνταγές, ειδικά στην αρχή. Επίσης θα χρειαστείτε πολύ μα πολύ σίδερο. Αυτά από μένα για αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο δεν είμαι σίγουρος τι θα κάνουμε. Βασικά κάτι είχα στο μυαλό μου. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε... Είμαστε μόνο στην αρχή προς το παρόν με τα mods στο Feed the Beast. Αυτά από μένα. Ένα like, μια εγγραφή άμα σας αρέσουν τα επεισόδια μου. Και τα λέμε αρκετά σύντομα. Γεια σας από μένα.